Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και στο σημερινό βίντεο θα δούμε τα αντιμπλουρέ γυαλιά της Xiaomi. Συγκεκριμένα θα δούμε αυτό το μοντελάκι το οποίο έχει κίτρινους φακούς. Βγαίνει σε διάφορα σχεδιάκια που παίζουν πολύ οι τιμές τους. Το συγκεκριμένο είναι το πιο φθηνό και είναι ο κωδικός FU006. Ακριβώς το ίδιο γυαλί σε λίγο διαφορετικό σχέδιο μπορεί να το βρείτε και σε τριπλάσια τιμή. Ας δούμε λίγο κάποια χαρακτηριστικά του, αν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα από αυτά εδώ. Βασικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε και πολλά. Μας λέει εδώ πέρα προφανώς ότι φιλτράρει το 99% της UV ακτίνας. Είναι ανθεκτικό το γυαλί του. Μας δείχνει εδώ πέρα και ένα σφυράκι, προφανώς δεν θα αντέξει σε κάτι τέτοιο. Όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες εδώ πέρα είναι στα κινέζικα. Για να ανοίξουμε την συσκευασία. Να δούμε τι περιέχεται εδώ μέσα ακριβώς, τι μας δίνει το πακέτο. Απλή συσκευασία παιδιά. Έχουμε μια ωραία θηκούλα και κάποια manual. Προφανώς, τι manual θα μου πείτε είναι αυτά. Πιθανόν δεν είναι manual, μας δείχνει εδώ πέρα όλη την σειρά και τα σχέδια των γυαλιών της εταιρείας. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει και γυαλιά ηλίου και προφανώς εδώ πίσω είναι τα αντιμπλουρέι γυαλιά. Αυτά είναι τα σχέδια λοιπόν που σας έλεγα. Δεν έχει κάτι άλλο να δούμε εδώ πέρα. Αυτό το χαρτάκι δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι, καθώς δεν γνωρίζουμε ακόμα κινέζικα, σιγά σιγά θα μάθουμε όμως. Αυτή είναι η θηκούλα του, η οποία φαίνεται ωραία ποιοτική, έχει ωραία αίσθηση. Εδώ πέρα έχει και τα διακριτικά του ονόματος. Πολύ απλή συσκευασία. Για να δούμε για τα γυαλάκια. Εδώ πέρα έχουμε ένα πανάκι καθαρισμού. Ας το ανοίξουμε. Πάλι έχουμε τα διακριτικά εδώ πέρα, του ρούκ μας λέει. Ωραία αίσθηση το πανάκι. Ωραίο φαίνεται. Καλής ποιότητας. Και ας πάμε στα γυαλάκια μας. Αυτά εδώ είναι λοιπόν παιδιά. Τώρα εσείς μπορεί να μην το βλέπετε πολύ καθαρά. Παίζει να μην το βλέπετε και καθόλου. Αλλά έχουν μια κίτρινη απόχρωση οι φακοί τους. Είναι ελαφριά γυαλιά. Το υλικό τους είναι πλαστικό από όσο βλέπω εγώ εδώ πέρα. Δεν είναι μεταλλικά. Εκτός από αυτό εδώ το κομματάκι. Ελαφριά όπως είπα και πριν. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο η κατασκευή τους. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η δουλειά που κάνουν. Τι ακριβώς υπόσχονται λοιπόν αυτά τα γυαλιά. Υπόσχονται ότι φιλτράρουν την μπλε ακτινοβολία. Τι κάνει λοιπόν αυτή η μπλε ακτινοβολία. Στην ουσία αυτό που κάνει είναι να κουράζει τα μάτια μας, να μας προκαλεί γενικά μια κούραση, μια εξάντληση όταν είμαστε πολλές ώρες πάνω από τον υπολογιστή ή από το smartphone μας και επίσης προκαλεί διαταραχές ύπνου και πονοκεφάλους. Ο λόγος που το πήρα είναι ότι κάθομαι πάρα πολλές ώρες πάνω από το laptop μου και από το smartphone για να απαντάω μηνύματα και να κάνω γενικά την δουλειά μου και αυτό γενικά μου προκαλεί πονοκεφάλους. Δηλαδή όταν το παρακάνω κάποιες μέρες μπορεί να έχω και για δύο μέρες πονοκέφαλο. Αυτό δεν συμβαίνει προφανώς σε όλους σας, αλλά είναι κάτι που αντιμετωπίζω εγώ και ένα φιλαράκι μου που του το είπα, μου είπε ότι έχει πάρει όχι το συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά ένα άλλο και βελτίωση σε αυτό το κομμάτι. Επίσης κάτι άλλο, ένα θέμα που έχω εγώ προσωπικά, είναι ότι επειδή ξενυχτάω με το smartphone αλλά και με το PC, μου δημιουργείται μια υπερένταση και υποτίθεται ότι βοηθάει και σε αυτό το κομμάτι. Εάν δείτε έχουν βγει και κάποιες εφαρμογές
οι οποίες κάνουν κάτι αντίστοιχο, δηλαδή φιλτράρουν την μπλε ακτινοβολία. Πλέον και οι συσκευές της Xiaomi έχουν το read mode που κάνει αυτό το πράγμα. Είχα δοκιμάσει και μια τέτοια εφαρμογή, νομίζω Twilight λέγεται, στο smartphone, η οποία έκανε όντως δουλειά. Δηλαδή εκεί που χάζευα στο smartphone, αντί να με πιάνει υπερένταση όπως συνέβαινε συνήθως σε εμένα, άρχισα να νιστάζω που ήταν το φυσιολογικό. Αυτό λοιπόν υπόσχεται, δεν ξέρω, δεν τα έχω δοκιμάσει προφανώς ακόμα, ελπίζω να με βοηθήσει. Ας τα φορέσω λίγο να δούμε αν κάνει κάποια διαφορά, αν αλλοιώνει τα χρώματα κτλ. Για να δούμε. Αυτό που βλέπω εγώ, παιδιά, για να δω, είναι ότι κάνει ελαφρώς πιο κίτρινα τα χρώματα, αλλά τα νιώθω να τα ζωντανεύει κιόλας λίγο. Φαίνεται εξίσου καθαρά. Δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο θέμα σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, για το αν κάνει τη δουλειά που υπόσχεται, δεν μπορώ να σας το πω εγώ αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να τα δοκιμάσω τουλάχιστον μια εβδομάδα καθημερινά να τα φοράω και να δω αν έχω κάποια βελτίωση στους πονοκεφάλους και γενικά σε αυτήν την υπερένταση που με πιάνει το βράδυ και δεν μπορώ να κοιμηθώ από τις πολλές ώρες πάνω στην οθόνη του υπολογιστή ή του smartphone μου. Δεν νομίζω να έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, παιδιά. Στο αμέσως επόμενο βίντεο θα σας δείξω και αυτά εδώ τα γυαλάκια. Βλέπετε ότι είναι πακετάκι πολύ πιο τούμπανο. Να δούμε και αυτά εδώ, καθώς και κάτι γυαλιά ηλίου Xiaomi που έχω πάρει. Μέχρι τότε όμως, γεια σας! Και φυσικά, αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο. We'll be right back.